Ακούτε τα podcasts του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μάλιστα, πάμε στο κέντρο. Ο Χρήστος είναι κάπου στην έκθεση, έξω στη Χάνδο. Έλα Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ αυτής της τραγικής ιστορίας με την Έμα, αυτό το οποίο πληροφορούμαστε είναι ότι στις 9.30 το πρωί οι γονείς, οι τραγικοί γονείς του άτυχου κοριτσιού θα πάνε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Θεσσαλονίκης προκειμένου να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής για τη δίκη του 26χρονου οδηγού. Θα μεταβούν με το δικηγόρο τους προκειμένου να ζητήσουν να βάλουν και αυτή τη δικιά τους αγωνία στη δικαστική διερεύνηση, ελπίζοντας ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη έτσι όπως πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις. Στο άλλο μέτωπο που έχει το ίδιο ρεπορτάζ, πληροφορούμαστε ότι έχει αρχίσει ήδη η διαδικασία για τη μεταμόσχευση του ύπατος της ΕΜΑΣ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει σε εξέλιξη χειρουργική επέμβαση σε κάποια άτομα τα οποία έχουν προεπιλεγή. Όπως μας εξηγούν οι γιατροί, επειδή ακριβώς η μεταμόσχευση του ύπατος είναι μια εξαιρετικά λεπτή... Η οποία θα γίνει πού, στο Ιπποκράτειο? Αυτή του ύπατος θα γίνει στο Ιπποκράτειο, ναι. Χρήστο, νομίζω ότι αυτό εφόσον τελειώσει με το καλό αυτή η ιστορία, πρέπει να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Και επειδή σε ενδιαφέρει και εσένα το θέμα και ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ και πολλούς ακροατές μας, να δούμε λίγο το θέμα των μεταμόσχευσεων. Ίσως έτσι ενισχύσουμε και το τομέα των δωρητών, διότι η υπόθεση αυτού του κοριτσιού της 21 ετών που έχασε τη ζωή της τόσο άδικα, από αυτό το περιστατικό που εγώ το σχεδόν αφωνικό το αποκαλώ και το βάζω και το βγάζω μέσα από εισαγωγικά, οι μεταμοσχεύσεις λοιπόν είναι τι να πει κανείς, ό,τι και να πει είναι λίγο. Επομένως λίγο να το δούμε μετά. Σήμερα και αύριο θα δίνεται μάχη στα νοσοκομεία μας και μάλιστα το Ιπποκράτειο είναι εξειδικευμένο, Χριστό. Η κλινική μεταμοσχεύσεων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης είναι μία, αν όχι η καλύτερη, είναι μία από τις καλύτερες κλινικές μεταμοσχεύσεων, η οποία εξειδικεύεται στις μεταμοσχεύσεις του ύπατος. Και πραγματικά, παρά το γεγονός ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων, βρίσκεται στην εθνική πρωτοπορία. Είναι το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, το οποίο έχει να παρουσιάσει την καλύτερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερες αριθμούς και καλύτερες επιτυχίες. Θέλω να πω ότι, τουλάχιστον έτσι όπως μαθαίνουμε από το νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε σε εξέλιξη μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις σε άτομα τα οποία έχουν προεπιλεγεί. Δηλαδή, γίνεται χειρουργείο για να πάρθει ένα μικρό βιολογικό υλικό από τους λεμφαδένες του κάθε υποψήφιου λήπτη, ούτως ώστε με βάση αυτό το βιολογικό υλικό των λεμφαδενών να γίνει η τελική ταυτοποίηση για το που ταιριάζουν καλύτερα τα μοσχεύματα, δηλαδή οι δύο νεφροί της άτυχης ΕΜΑΣ. Με αυτή τη διαδικασία θα επιλεγούν οι δύο τυχεροί που θα πάρουν από ένα νεφρό και αμέσως μετά, πάντως σίγουρα στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, και θα επιλεγούν οι λήπτες και θα γίνουν οι μεταμοσχεύσεις. Αυτό μαθαίνουμε από την πλευρά του Ιπποκρατίου. Τώρα, επειδή χθες είχαμε μία ανακοίνωση, μία ενημέρωση ότι θα γίνει μία ανάλογη διαδικασία επίσης στο Ιπποκράτειο για τους νεφρούς, φαίνεται ότι αυτό δεν πήγε καλά. Δεν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα νεφρών στο Ιπποκράτειο. Ας ελπίσουμε ότι έχουν διασωθεί οι νεφροί και θα ταξιδέψουν για κάποιο άλλο μεταμοσχευτικό κέντρο της χώρας. Πάντως, στο Ιπποκράτειο δεν έχουν λάβει ενημέρωση για να προχωρήσουν σε ανάλογη διαδικασία και για τους νεφρούς. Αυτό που επίσης ανακοινώθηκε χτες είναι ότι μια ειδική ιατρική ομάδα του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πάρει την καρδιά και τους πνεύμονες της ΕΜΑΣ για να κάνει τις δικές της μεταμοσχεύσεις. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Έλεγα νωρίτερα
για την υπόθεση 2 χρόνια της πανδημίας, οι εμπειρίες και τι αποκομίσαμε από το εμβόλιο και την πανδημία που διαπέρασε την ανθρωπότητα σε σχέση με την επιστήμη και πόσο εμπιστευόμαστε την επιστήμη και το ρόλο που παίζει η επιστήμη. Και τώρα το συγκεκριμένο που περιγράφεις εσύ, μεταμοσχεύσεις δηλαδή, είναι θέμα που πρέπει να μας κάνει να δούμε την επιστήμη με έναν σύγχρονο τρόπο και να παλέψουμε μυσαλλοδοξίες, πάθη, κολλήματα, ιδεοληψίες και άλλα πολλά. Διότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που μπορεί να πούνε άστο να πεθάνει, αφού διάλεξε ο Θεός να πεθάνει. Δεν ξέρω αν διάλεξε ο Θεός για να ασχολείται και με επιμέρους ζητήματα όπως αυτά. Σημασία έχει ότι η ανθρωπότητα δίνει μάχη με την επιστήμη. Όσο οι πολίτες, με εργαλείο την επιστήμη, όσο οι πολίτες είμαστε πιο κοντά στην τεχνολογία, στη βιοτεχνολογία, στην επιστήμη της ζωής, τόσο ελέγχουμε και αυτούς που έχουν στα χέρια τους τη μεγάλη δύναμη της ζωής, που δεν είναι μόνο το χρήμα, είναι η ίδια η επιστήμη σε κάθε έκφασή της. Επομένως, καλά κάνεις και περιγράφεις και καλά κάνεις και εγώ, αύριο μεθαύριο, να το ξαναδούμε το θέμα, διότι ένα νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, στην οποία ανταποκρίνεται όλη η Βόρεια Ελλάδα, δίνει μια μάχη αυτή τη στιγμή μεταμοσχεύσεων. Και είναι κάτι πραγματικά συγκλονιστικό. Πολύ συγκλονιστικό. Και αυτό να το στείλουμε, Χρήστο, και κλείνω με αυτό, και αυτό να το στείλουμε απέναντι σε μερικούς που στον τομέα της επιστήμης τα εργαλεία της επιστημοσύνης τους τα στρέφουν εναντίον του ανθρώπου, αρπάζοντάς του την περιουσία, τρώγοντάς του πολλά λεφτά για να το σώσουν τη ζωή, κοροϊδεύοντάς τον για να του πάρουν τα λεφτά. Ναι, Χρήστο. Είναι ακόμα πιο συγκλονιστικά τα λόγια των γονέων, οι οποίοι χτες μίλησαν με κάποιους συναδέλφους, είχαν κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες με κάποιους συναδέλφους και είπαν ότι δεν θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε συζητήσει, έχει τύχει να συζητήσουμε με το κορίτσι μας την πιθανότητα της δωρεάς οργάνων σώματος και αυτή ήταν κάθετη, ήταν υπέρ της δωρεάς και αυτό ήταν το στοιχείο το οποίο μας παρακίνησε και δεν το σκεφτήκαμε καν, είπαν οι δύο τραγικοί γονείς και πρόσθεσαν ότι θα είναι για μας μια πολύ μικρή ικανοποίηση, θα είναι για μας μια μικρή χαρά να ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι βλέπουν με τα μάτια της αίμας και κάποιοι άνθρωποι ζουν χάρη στην καρδιά, τους πνεύμονες, τους νεφρούς ή το ύπαρ της αίμας. Και νομίζω ότι αυτά τα λόγια είναι τα λόγια τα οποία μένουν στο μυαλό του καθενός μας, γιατί προέρχονται από χαροκαμένους γονείς που πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκλονιστικό από τους χαροκαμένους Μάλιστα. γονείς. Χρήστο, σε ευχαριστώ, σε καλημερίζω. Αν θέλετε να πείτε κάτι, έχω ανοιχτές τις γραμμές. Όσο πιο κοντά είναι κανείς στην επιστήμη, όσο ενδιαφέρεται, διαβάζει, προσπαθεί σε κοινωνικό, στο επίπεδο της κοινωνίας, τόσο καλύτερα. Όσοι κρύβεστε μέσα στη σπηλιά της απομόνωσης ενός μικρό κόσμου, κάνετε ένα τραγικό λάθος. Δεν μπορείτε να κρίνετε σωστά όταν έρθει η ώρα, ή σωστότερα, όταν έρθει η ώρα να δούμε καινούργια πράγματα που μπαίνουν στη ζωή μας. Υπάρχουν άνθρωποι που σήμερα που τρέμουν την τεχνολογία, τη φοβούνται. Θα μου πεις πώς να τη φοβάσαι, πώς να μην τη φοβάσαι, ότι ο άνθρωπος έχει στα χέρια του κουμπιά που μπορούν να διαλύσουν 3 φορές τον πλανήτη με τα πυρηνικά. Ναι, τρελοί υπάρχουν. Τρελοί υπάρχουν. Σίγουρα. Πώς το σταματάς είναι το θέμα. Θα μπορούσες να γίνεις δωρητή σώματος? Ρωτώ. Και τι ισχυρίζεται, πώς τοποθετεί το θέμα το δόγμα σου, όποιο και αν είναι αυτό. Χριστιανός ένα, χριστιανός δύο, μουσουλμάνος, άθεος και άλλα. Και πώς πρέπει ο άνθρωπος να δίνει τη μάχη με τη δημιουργία, ξεσκεπάζοντας τα μεγάλα μυστικά της φύσης. Ξέρω εγώ. Ένα λεπτάκι λίγο να σας ακούσω. Πώς είναι το μικρό σας? Αιδώνα. Έχω μεταμοσχευθεί στο Ιπποκράτειο το 2010 και παρακολουθούμε ακόμα και σήμερα εκεί. Είναι ένα θαύμα η μεταμόσχευση. Ζεις σαν άνθρωπος, έχεις άλλη ποιότητα ζωής,
και έχετε, έχετε πάρει ένα μόσχευμα. Ναι, εγώ βέβαια ήμουν ατυχερή, πήρα από τη μαμά μου. Νεφρό ή... Νεφρό. Mm-hmm. Δεν χρειάστηκε να περιμένω σε λίστα αναμονής. Οπότε ήσασταν και συμβατή, έτσι. Ναι, ναι, ήμουν συμβατή με τη μαμά. Mm-hmm. Και βρήκα μια ευκαιρία να ευχαριστήσω δημόσια. Ένα λεπτάκι, λίγο σε χάσαμε. Ιορδάνη. Καλησπέρα, καλημέρα. Ένα λεπτό, μάλλον. Ιορδάνη, λίγο σε παρακαλώ. Συνέχισε, ναι, ναι, αγαπητή μου. Βρήκα μια ευκαιρία να ευχαριστήσω δημόσια τους μεταμοσχευτές. Στο Ιπποκράτειο. Ναι, ναι. Πότε έγινε η επέμβαση μεταμόσχευση? Το 10, και είναι κάτι που το συνεχίζουν και οι νεότεροι χειρουργοί, διότι παρακολουθούμε στο Ιπποκράτειο και η παρακολούθηση του Ιπποκρατίου είναι εκπληκτική. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε για τη δημόσια υγεία διάφορα και τρέχουμε στους ιδιώτες, αλλά όταν οι γιατροί του δημοσίου ασχολούνται, είναι εκπληκτικοί και κάνουν θαύματα. Αυτό ήθελα να ευχαριστήσω. Μου έτυχε, δηλαδή, συγκινήθηκα και ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τους γιατρούς. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και καλά. Πολύ. Και καλά έκανες και τηλεφώνησες, διότι είναι δύσκολο. Ξέρετε, πολλές φορές επιχειρώ αηδώνα μου, δεν ξέρω αν το προ... Ναι, σωστά. Ναι, καλά το είπατε. Καλά το είπα. Δεν ξέρω αν κάνω καλώς που πιέζω σε ένα δημόσιο διάλογο για τέτοιου είδους θέματα που είναι λεπτά στη διαχείρισή τους, μέσα στο χάος της καθημερινότητας και πολλές φορές του καφενείου και του ό,τι να είναι ή της κυκλοφορίας. Και όμως κάθε φορά που τυχαίνει να απευθυνθώ σε εσάς και εσείς σε μένα για τέτοιου είδους θέματα πολύ σοβαρά, ουσίας δηλαδή, νομίζω ότι πετυχαίνουμε κάτι συγκλονιστικό στο δημόσιο διάλογο. Πόσο χρόνο είσαι, Αηδώνα? Αυτή τη στιγμή είμαι 45. Έκανες παιδιά, κατάφερες να κάνεις οικογένεια? Με συγχωρείς? Ναι, έχω κάνει. Χάρη σε αυτή τη μεταμόσχευση, έτσι δεν είναι? Όχι, ήμουν ατυχερή, δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Είχα κάνει το παιδί μου πιο πριν. Μάλιστα. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω σήμερα είναι για τη δωρεά οργάνων. Πόσο σημαντική είναι, και δηλαδή μέσα στον πόνο του πένθους ένας άνθρωπος να καταφέρει να δει καθαρά και να δώσει ζωή μια οικογένεια, ένας άνθρωπος, είναι πάρα πολύ φοβερό, γιατί εγώ, ας πούμε, πήρα από ένα ζώντα δότη, αλλά είχα όλο τον χρόνο να το σκεφτώ και εγώ και η μαμά μου και να κάνω όλες τις διαδικασίες. Πιστεύω ότι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που δίνουν όργανα κάτω από τόση πίεση, ναι, είναι ένα μεγαλείο που δεν περιγράφεται. Και επειδή κινείσαι στο χώρο, προφανώς θα συναντάς το Ιπποκράτειο που σε παρακολουθεί και άλλους που δέχθηκαν μεταμόσχευση, δηλαδή πήραν κάποιο όργανο από κάποιον άλλον συνάνθρωπο. Πρέπει να είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό. Δεν ξέρω τι μορφή δεσίματος δημιουργεί και πόσο σε κάνει να αναθεωρείς τα πάντα στη ζωή σου. Θα σας πω τώρα κάτι γρήγορα για να μην σας απασχολώ. Εγώ όταν έκανα τη μεταμόσχευση, την δεύτερη μέρα θυμάμαι είχε γίνει ένα ατύχημα στην Κρήτη. Ήταν ένας 19χρονος και φέρανε το σηκώτηκε τους νεφρούς στο Ιπποκράτειο, γιατί πραγματικά το Ιπποκράτειο στο σηκώτηκε στα συμπαγή όργανα του σηκωτιού και των νεφρών, κάνουν εξαιρετική δουλειά, και φέρανε εκεί τα όργανα αυτά και ήταν ο ένας νεφρός και το σηκώτη, και εγώ ήμουνα μέσα στην κλινική σε αποθεραπεία μετά τη μεταμόσχευση ακριβώς. Και μόνο που περνάς από δίπλα, όπως ήταν το κουτί που το πρόσεχαν και με τα όργανα, αυτή η διαδικασία, μόνο που περνάς από δίπλα σε πιάνει ρίγος. Γιατί καταλαβαίνεις ότι εκεί βρίσκεται η ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή εγώ ήδη ήμουνα σε μεταμόσχευση και η αίσθηση αυτή πάλι με συγκλώνησε. Καλή σου μέρα, Ιδώνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα, Ιορδάνη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Συγκλονιστική η ακροάτρια. Εγώ
θα σταθώ στους δύο πόλους που από αυτά που προαναφέρατε εσείς και από αυτά που άκουσα από την ακροάτρια ήρθαν στο μυαλό μου. Από την ευθύνη που έχουμε ως οδηγοί να προσέχουμε το κάθε δευτερόλεπτο και ανα πάσα στιγμή τους συνανθρώπους μας, που το θεωρούμε δεδομένο και θεωρώ ότι δεν έχουμε και την παιδεία ακόμα να είμαστε τόσο προσεκτικοί όσο χρειάζεται, να έχουμε το αίσθημα ευθύνης ως πεζοί, να περνάμε από τις διαβάσεις, να ελέγχουμε, αλλά και ως πολίτες γενικότερα να σεβόμαστε την επιστήμη και να γίνουμε δωρετές οργάνων, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικό να μπορούμε να συναισθανόμαστε και να συμβάλλουμε στο να κάποιος άνθρωπος, κάποιος συνανθρώπος μας, κάποιος συγγενής μας, ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα είναι αυτός που το έχει ανάγκη, να γίνουμε δωρητές οργάνων αν η συνθήκη είναι τέτοια. Σε ευχαριστώ, Ιορδάνη, καλημέρα. Αν θέλετε να πείτε κάτι, έχω για λίγο ανοιχτές τις γραμμές. Σας καλημερίζω. Την ιστορία περί μεταμοσχεύσεων θα τη συνεχίσει η Χρυσή, η οποία πήρε κερατοειδή από κάποιον στο Παπαγεωργείο. Μάλλον μου είπατε, ναι, Χρυσή, από ατύχη. Ήμουν η πρώτη που κάνανε τον κερατοειδή στο νοσοκομείο. Είναι εδώ και 4 χρόνια. Πάω καλά. Το μάτι μου ήταν για να βγει, να μην έχω καθόλου μάτι. Βλέπω ένα 30% και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μπορώ να πω και τον γιατρό που με έκανε τη μεταμόσχευση. Βεβαίως. Ναι, ελεύθερα, φυσικά. Είναι ο κύριος Άρης Ζαμάλης, εξαιρετικός επιστήμονας και εξαιρετικό παιδί. Και τον ευχαριστώ και πάλι. Και τώρα πρέπει να κάνω το άλλο μου το μάτι, γιατί έχει καταράχτη, αλλά λόγω που έχει κάποιο πρόβλημα τα μάτια μου, δεν γίνεται. Θέλει και μεταμόσχευση να γίνει ο κερατοειδής. Χρυσή, να... σε ευχαριστώ και καλημέρα. Ναι. Εσείς παρακαλώ, καλημέρα. Παντελή. Ναι, Στέφανε, καλημέρα. Είμαι δωρητής σώματος, απλά ήθελα να παροτρύνω τον κόσμο, Στέφανε. Είμαι δωρητής σώματος από το 1986, από τους πρώτους. Λοιπόν, να γίνουν δωρητές σώματος. Σε ευχαριστώ, Παντελή μου. Αυτός είναι και ο λόγος που επιχειρώ μια συζήτηση δύσκολη, ουσίας όμως. Εσείς θα σκεφτείτε αν και πώς. Για την ώρα ας μείνουμε στις μεταμοσχεύσεις. Η επιτυχία, η προσπάθεια της επιστήμης των ανθρώπων μας, των νοσοκομείων μας, είναι μια προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας, της πατρίδας μας, στην οποία συμμετέχουμε ακόμα και με το θάνατο. Γιατί χάσαμε ένα κορίτσι 21 ετών άδικα, τόσο άδικα. Και παρόλα αυτά επιχειρούμε από τον θάνατο να κερδίσουμε ζωή, να βελτιώσουμε συνθήκες ζωής κάποιων ανθρώπων. Είναι μια προσπάθεια της κοινωνίας μας που προσθέτει αισιοδοξία και δύναμη και στους υπολείπους, και αυτός είναι ο λόγος που έμεινα στο θέμα, προσπαθώντας ένα τόσο λεπτό ζήτημα να το χειριστώ δημόσια. Δεν είναι εύκολο πάντοτε. Σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε. Καλό πρωινό. Ακούτε τα podcasts του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.